χώρα βρίσκεται σε ένα πολύπλευρο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό αδιέξοδο. Τα πράγματα δεν θα βελτιωθούν για τον ελληνικό λαό και οι προοπτικές της χώρας δεν θα γίνουν αισιόδοξες, αν δεν υπάρξει εθνική συνεννόηση. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι οι ξένοι πάντοτε περιμένουν ένα εσωτερικό διασπασμένο μέτωπο και η εμπειρία 6 χρόνων κρίσης πρέπει να μας οδηγήσει στο χρήσιμο συμπέρασμα ότι θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα δικό μας εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, αν μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Δυστυχώς, την συνεννόηση δεν επιδιώκει με μια ακραία πολιτική αντιπαράθεση που ήδη διαμορφώνεται ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Η κεντροαριστερά, οι δυνάμεις, οι προοδευτικές, οι δυνάμεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού πρέπει να ανασυγκροτηθούν, να σταθούν δυνατά στα πόδια τους και να βοηθήσουν στην αναγκαία εθνική συνένεση. Για το λόγο αυτό, και από την πλευρά του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών γίνεται προσπάθεια μιας πλήρους οργανωτικής και πολιτικής ανάπτυξης ώστε να δυναμώσει η φωνή η προοδευτική, εάν είναι δυνατόν να συνεννοηθούν και οι δυνάμεις του προοδευτικού χώρου προκειμένου να βοηθήσουν στην εθνική συνεννόηση. Βρίσκομαι στα Γρεβενά, όπως βρέθηκα και στους άλλους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, στην Καστοριά, στην Φλόρινα και το απόγευμα στην Κοζάνη, για να συνεννοηθώ με όλους τους φίλους της κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών για μια πλήρη οργανωτική και πολιτική του ανάπτυξη. Πολύ σύντομα δε θα έχουμε και δημόσιες πολιτικές πρωτοβουλίες σε όλη τη Δυτική Μακεδονία.